Με το φακό του Καλυμνός Νιούς βρισκόμαστε έξω από την Εθνική Τράπεζα, εδώ στην κάθοδο του δρόμου, όπου για αρκετό διάστημα βλέπετε ότι εδώ υπήρχε μια σκαλοσιά. Γιατί αυτό το μπαλκόνι που βλέπουμε πίσω μας ήταν ετοιμόροπο. Η Επιτροπή Ετοιμορόπων είχε πει ότι αυτό πρέπει να φτιαχτεί άμεσα. Και ο κύριος Μαΐλης εδώ δίπλα μου ανέλαβε να το φτιάξει. Και οφείλουμε να πούμε ότι το φτιάξε καλύτερα από ό,τι ήταν. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι παραδοσιακό, παρέμεινε έτσι. Μάλιστα πήγε και λίγο προς τα μέσα. Και έτσι εκείνο όμως που εμείς θέλουμε εδώ να επισημάνουμε είναι ότι θα πρέπει εδώ να μην παρκάρει κανένας, ούτε τα μηχανάκια. Εδώ γιατί παρκάρουν για το ATM της Εθνικής Τράπεζας, αλλά δυστυχώς δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Πάμε όμως λίγο στη δουλειά που έγινε, γιατί θέλουμε να πούμε ότι εδώ στην Κάλυμνο έχουμε και άριστους τεχνίτες. Κύριε Μαΐλη, να είστε καλά. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήρε και λίγο παραπάνω χρόνο από ό,τι είχαμε υπολογίσει, ακριβώς για να το φέρουμε σε μια μορφή που να δένει με το κτίριο, με τη μορφή του κτιρίου και όλα αυτά. Το κύριο ζητούμενο δεν είναι μόνο η εμφάνιση ή τα είπατε και εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κύριο ζητούμενο που επιδιώκουμε τώρα είναι ότι και ο ιδιοκτήτης μπήκε καταρχήν σε κάποια έξοδα, αρκετά έξοδα, για να αποκαταστήσει και τα δύο μπαλκόνια, γιατί δεν ήταν μόνο το κάτω, ήταν και το πάνω μπαλκόνι. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που είναι αναγκαίο να γίνει και με παρέμβαση του Δήμου, ίσως και με παρέμβαση της αστυνομίας, είναι να απαγορευτεί, που ούτως ή άλλως απαγορεύεται, αλλά πάντα το παραβλέπουμε, το παρκάρισμα μέχρι τις αρχές της Εθνικής Τράπεζας, δηλαδή δίπλα στο Γουάμπι που είναι τα καλλιτικά. Όσο αυτό δεν γίνεται, προβλήματα θα υπάρχουν με την κυκλοφορία, ειδικά με το πέρασμα των βαρέων οχημάτων, γιατί και τα προβλήματα στα μπαλκόνια ξεκίνησαν από αυτή την κατάσταση. Από τα ψηλά αυτοκίνητα που περνούσαν, ακριβώς, δεν μπορούσαν να περάσουν. Παρκάρουν τα μηχανάκια από εδώ, προσπαθεί να κάνει μανούβρα η Νταλίκα να περάσει όσο το δυνατόν πιο δεξιά γίνεται και χτυπάει πάνω στα μπαλκόνια. Εμείς το πρώτο μπαλκόνι, το χαμηλό, το κοντίναμε κατά 30 πόντους περίπου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα λύνεται. Όχι. Πρέπει να γίνει συνείδηση των καλύμνων ότι όταν απαγορεύεται κάπου το παρκάρισμα, απαγορεύεται για συγκεκριμένους λόγους και θα πρέπει αυτό να το σέβονται, γιατί δεν είναι μόνο πρόβλημα ζημιάς ως προς το σπίτι του ιδιοκτήτη, τέλος πάντων, αλλά αυτό μπορεί να προκαλέσει και σοβαρά ατυχήματα με διερχόμενους που μπορεί να περνάνε και να φάνε κομμάτια στο κεφάλι από τα σπασμένα πετά. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι και τα μηχανάκια δημιουργούν πρόβλημα όταν σταματήσουν εδώ μπροστά από την τράπεζα για να κάνουν τη δουλειά τους έστω και για 5 λεπτά. Ακριβώς, υπάρχει τρόπος να τα πάνε λίγο μακριά, γιατί εδώ πρέπει ο δρόμος να είναι ελεύθερος. Ακριβώς. Δεν ξέρω τώρα, τραβάει και ο μάμας με την κάμερα. Αν ερχόσασταν και ένα δεκάλεπτο πιο πριν, θα βλέπατε ότι παρόλο το γεγονός ότι εμείς έχουμε αφήσει τις κορδέλες για προστασία, συνεχίζουν να παρκάρουν τα μηχανάκια οι οδηγοί. Αυτό λοιπόν να ζητήσουμε και από την αστυνομία να κάνει τον έλεγχό της. Ναι, οπωσδήποτε, δηλαδή δεν ξέρω, θα πρέπει να επιληφθεί και ο Δήμος, γιατί νομίζω ότι δεν είναι και σκόπιμο κάθε λίγο και λιγάκι να μπαίνει και στα έξοδα ο ιδιοκτήτης, αλλά και να υπάρχει και εισαγγελική παρέμβαση να κάνει αποκατάσταση στα μπαλκόνια του. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που έγινε η αποκατάσταση, είναι και πλέον στην αρμοδιότητα καθαρά του Δήμου και να προστατέψει το χώρο, αλλά και για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει, δεν μπορεί να ξαναμπαίνει πάλι στη διαδικασία ο ιδιοκτήτης να το πληρώνει, έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.